Η Κουκίδα μπήκε στο χάρτη εστίασης της Καλαμάτας. Σήμερα έχετε πρεμιέρα νέου μενού. Βεβαίως. Για πες μας μερικά σωτήρι πράγματα. Έχουμε ανανεώσει λίγο το μενού μας. Έχουμε ξεκινήσει δυναμικά. Με πιο προσιτό μενού ως προς τις μεζέδες. Για την παρέα. Εδεσματοπολείο βεβαίως, γιατί είναι εδέσματα. Οι γεύσεις μας είναι εξαιρετικές. Θα το διαπιστώσετε. Και το πιο βασικό που θέλουμε είναι να υπάρχει, να περνάει καλά η παρέα. Και τα άτομα να υπάρχουν χαμόγελα και στιγμές ωραίες να ξεχνάνε την καθημερινότητα ο κόσμος. Είστε ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα. Είμαστε καθημερινά, νωρίς από το μεσημεράκι, με μαγειρευτά. Παραδοσιακές γεύσεις στο μεσημεράκι, πιο απλές. Και προς το βραδάκι με μεζέδες, πιο δυνατή μουσικούλα. Χαμόγελα, τσιμπουράκια, κρασάκια. Ό,τι πρέπει για την και παρέα. Ό,τι πρέπει για την παρέα για να περνάει καλά. Είμαστε στο σταθμό εδώ. Είμαστε στο σταθμό, σε ένα ιστορικό κομμάτι της πόλης. Πιστεύω το πιο ιστορικό. Για χρονικό δεν έχει αλλάξει ούτε το κτίριο για πολλά έτη. Ας ελπίσουμε κάποια στιγμή να δούμε και τα τρένα μας. Να έρχονται. Καλό θα είναι. Τι θα φέρουν κόσμο. Τι διαφορετικό φέρνει η Κουκίδα στη μεσσηνιακή κουζίνα. Τι θα προτείνατε εσείς? Τι θα προτείναμε από πιάτα? Έχουμε εξαιρετικό ωραίο πιατάκι. Έχουμε, θα έλεγα, όχι μόνο μεσσηνιακή, μεσογειακή κουζίνα. Έχουμε πάρει γεύση από όλη την Ελλάδα και από την Κρήτη μας, όπως το μανιταρό πίλαφο που έχουμε. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν της Κρήτης, τη στάκα, που δένει με πάρα πολλά εδέσματα. Διαπιστώσαμε, έχετε παντρέψει Μεσσηνία και Κρήτη. Ναι, ισχύει, κατά κύριο λόγο, ναι. Τα μαγειρευτά είναι πολύ ωραία, όπως τα παραδοσιακά ζυμαρικά, σε παλιατέλες μας. Το σουφικτό, άλλο ωραίο πιατάκι, πάλι κριτικό. Και να πούμε ότι είναι όλα χειροποίητα. Είναι όλα χειροποίητα, τα φτιάχνουμε εδώ στην κουζίνα μας. Ο Ηλίας έχει αναλάβει το κομμάτι της κουζίνας. Μεγάλη επιτυχία θα έλεγα. Η συνεργασία είναι κάτι παραπάνω από καλή. Τι άλλο να πούμε, να πούμε για εμάς. Εμείς είμαστε αρκετά χρόνια στην εστίαση, από την Αθήνα ξεκίνησε. Κρατάει πολλά χρόνια αυτή η αγάπη γενικά για την εστίαση, για τον κόσμο, για το... όλη αυτή την προσέγγιση στην εστίαση, στην παρέα, στο χώρο αυτό τέλος πάντων. Επιστρέψαμε μετά από 10 χρόνια στην Αθήνα από αρκετές εμπειρίες, πολύ καλές, στο κομμάτι αυτό. Ξεκινήσαμε το πρώτο κατάστημα μαζί με τον συνέδρο και φίλο Σαράντο στο Παχάλικον, το οποίο πήγε εξαιρετικά. Και μια καινούργια πλέον μια καινούργια απόπειρα, βάζουμε άλλη μια κουκίδα στο χάρτη της Καλαμάτας, στη γεύση. Και σας προσκαλούμε να δοκιμάσετε. Να γευτείτε ωραία πραγματάκια, να περάσετε ωραία, να θυμηθείτε αναμνήσεις από το σταθμό. Όλοι έχουν περάσει από αυτό το ιστορικό σημείο, πιστεύω, είτε για καφέ παλιότερα, είτε για κάποιο γλυκάκι, για τα σχετικά, δεν ξέρω ακόμα παλιότερα βέβαια, θα μας τα πούνε αυτά οι πολύ παλιοί που θα έρθουνε.